Ήταν η δεύτερη αεροπορική επίθεση του ΝΑΤΟ σε απόσταση αναπνοής από το Μαμάρ Καντάφη μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Τουλάχιστον τρεις πύραυλοι έπληξαν το σπίτι στο οποίο διέμενε ο μικρότερος γιος του, ο 29χρονος Σαρίφ Αλαράμπ, μαζί με την οικογένειά του. Ο ίδιος και τρία από τα παιδιά του σκοτώθηκαν. Με σπουδές στη Γερμανία, ο Σαρίφ Αλαράμπ είχε περιορισμένα καθήκοντα στη διοικητική και στρατιωτική μηχανή του καθεστώτος. The leader with his wife was there in the house with other friends and relatives. The attack resulted in the martyrdom of brother Saif al-Arab Muammar al-Gaddafi, 29-year-old, and three of the leader's grandchildren. The leader himself is in good health. Με πανηγυρικούς πυροβολισμούς στον αέρα και παρατεταμένα κορναρίσματα υποδέχτηκαν την είδηση οι αντάρτες στην εξεγερμένη Βεγγάζη. Είναι το δεύτερο παιδί που χάνει με αυτόν τον τρόπο ο Μαμάρ Καντάφη. Το 1986 η κόρη του είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια αμερικανικών βομβαρδισμών. Η απόπειρα δολοφονίας του Λίβιου ηγέτη έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες. Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, θα συνιστά παραβίαση του ψηφίσματος του ΟΗΕ, ο οποίος εξουσιοδότησε τη διεθνή κοινότητα να επέμβει για την προστασία όμως του άμαχου πληθυσμού. Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του υποστηρίζει ότι στοχεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όχι το Μαμάρ Καντάφη ή μέλη της οικογένειάς του.